Έχω ακόμα κάτι. Για πες. Θα ήθελα να σας δείξω μια είδηση από τον Ντιτρόιτ της Αμερικής που έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει αναταραχή, Χριστιανά μου. Και μιλάμε για έναν πιτσαδόρο, ο οποίος τόλμησε και έκανε αυτό που φοβόμαστε όλοι, που μπορεί να κάνει κάποιος υπάλληλος ή κάποιος πιτσαδόρος στην πίτσα. Ο φόβος και ο τρόμος μας. Και όμως... Εννοώ, γύρισα από την άλλη. Ακριβώς, θέλω να σου πω ότι συγκεκριμένος υπάλληλος την ώρα πριν μάλλον βάλει την σάλτσα της ντομάτας που όλοι αγαπάμε και θέλουμε να γευτούμε στην πίτσα μας. Έφτυσε. Εντάξει. Παρουσιάστρια μας είναι καλά. Καλά. Όχι. Πώς την κόβεις. Με βλέπετε, είναι καλά. Ας ξαναγεννήσει η πίτσα λοιπόν στο πλάνο μας. Αρχίσαν τα ωραία. Φτύσε ρε παιδί μου. Εμείς το κάνουμε. Δεν το ξαναδούμε, το ξαναβλέπουμε. Παρακαλώ. Πάνε τα ραχή στο με αγάπη Χριστιανά. Τι έμαθες. Έλα κοντά μας. Τι έμαθες. Έπαθεν γκράμμα μπεθκιά. Η μέση μου έρθα. Πιάστηκε το... Μια αγκαλιά στην παρουσιάστρια. Τι είναι, κισχύω. Αχ, ρε καρνάκι, τι μας έκανες με την πίτσα σου. Για να παλιώ το πόνο σου απολύθηκε. Αντού τον έλειπε. Νομίζαμε να το κάνουμε το αύξηση. Θα μπορούμε να με μέση με πιούμε τώρα ξαφνικά. Αχ, παραγία μου. Θέλω να σου πω ότι του έχει γίνει και μήνυση. Συνεχίζω από τότε. Δεν παιδιά, όχι να το δείχνει, δεν το δείχνει. Δείχνει μια πολύ ωραία πεπερώνει πίτσα, άμα θέλεις να δούμε. Όχι, τίποτα. Απολύθηκε, Χριστιανά μου. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι σε αναβρασμό, γιατί ήταν πολύ διάσημη πιτσαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καρνάκι μου. Καρνάκι μου. Να σε καλά. Καρνάκι με πατσινόν τα με τη Μέγκα και τον πατούσα. Και πολύ μεγάλο πρόστιμο πήρε. Όχι, όχι, όχι. Ούχο τώρα έμεινε μου εικόνα. Όχι, Χριστιανά μου, φύγετε τις εικόνες. Έλα να κάνουμε μια άλλη εικόνα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Πες, παιδιά σου, καρνάκι, γεια σου. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Σας αγαπώ. Γεια σου, καρνάκι. Εμείς εδώ θα είμαστε εσύ ή καρνάκι μου. Πάμε Μεξικό. Πάμε. Ναι, τώρα, γιατί νομίζω ότι όποτε έρχεται τον τελείωρα σε ξεβό σπίτι μου να τον χάρη. Βλέπω. Άντε ρε Χάρη, σταμάτα, είδαμε πάθαμε. Να τον βλέπω με μισό μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα δικό μας παιδί, το οποίο βρίσκεται πολύ πολύ μακριά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Είναι ανάμεσα στους πιθανούς εφευρέτες αυτού του πλανήτη. Ένας Κύπριος λοιπόν ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν συνεχώς έρευνες για να ανακαλύψουν και να δουν τι μπορούν να κάνουν. Είναι ο Αντρέας Κανκάρη.